Στη συλλογή υπογραφών προχώρησαν ασθενείς, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το επικείμενο κλείσιμο του ιατρείου Πίξη στο Βενιζέλιο νοσοκομείο λόγω της ταξιοδότησης εξειδικευμένης ιατρού, όπως πληροφορήθηκαν. Φυσικά η γυναίκα πρέπει να πάρει τη σύνταξή της. Γιατρό δεν θα βάλουνε, γιατί, αλλά πού θα πάνε, εδώ πού θα πάνε. Εγώ έρχομαι εδώ 21 χρόνο, από τις 19 Γενάρη του 1. 35 χρόνια δεν υπολόγιζα δηλαδή ότι σήμερα θα άκουγα την κουβέντα ότι κλείνει το ιατρείο. Μας εξυπηρετεί πολύ και φεύγουμε εδώ, έρχονται και από τη Στία και από τα Χανιά, από όλη τη Μεσαρά. Το ιατρείο δεν πρέπει να κλείσει. Ναι, εδώ δεν πρέπει να κλείσει το ιατρείο με κανέναν τρόπο. Ένα γιατρό δεν βρίσκουν να πούνε να τον βάλουν. Έχω πάθει, ας πούμε, και εγώ 4 καρδιακά και 3 εγκεφαλικά. Μου είπε ο γιατρός ότι είναι ένα κρύσταλλο το οποίο θα σπάσει. Αν δεν παίρνω τα φάρμακα, να με εξετάζει ο γιατρός και να μου δίνει τις αγωγές, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δηλαδή να πηγαίνω έξω, όταν παίρνει μια σύνταξη 460, να πηγαίνω έξω να πληρώνω για να κάνω τις εξετάσεις. Αυτό είναι κάτι απίστευτο. Αυτό δεν πρέπει να γίνει, γιατί η γυναίκα μου έχει κάνει χειρουργείο στο Ωνάσιο, έχει αλλάξει 2 βαλβίδες, κάθε 10 μέρες πρέπει να παρακολουθεί το συνδρόμο που παίρνει. Τώρα άμα κοπεί και αυτό, τελειώσαμε, πάμε. Πρόκειται για ένα ιατρείο το οποίο εξυπηρετεί εδώ και αρκετές δεκαετίες καρδιολογικούς ασθενείς, ανθρώπους που έχουν υποστεί εγκεφαλικό, ασθενείς με θρομβώσεις αίματος και όχι μόνο, οι οποίοι προχωρούν σε εξέταση μέτρησης του χρόνου της πήξης του αίματος 1 ή 2 φορές το μήνα, ενώ ανάλογα με τα αποτελέσματα χορηγείται η φαρμακευτική αγωγή. Και από εκεί μας καθορίζει η γιατρός πόσο συντρών θα παίρνουμε για να μην πάμε στα πευχάκια. Σε απόγνωση είμαστε βέβαια οι περισσότεροι. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, το που θα πάμε. Εμείς έχουμε τον γιατρό εδώ και ερχόμαστε. Λοιπόν, μετά από εδώ και ύστερα που θα ψάχνουμε τον γιατρό. Θα βγούμε στον δρόμο. Να μην κλείσει ποτέ, γιατί να κλείσει. Έχει αγχωθεί πολλοί κόσμοι για αυτόν τον λόγο. Και μας είπαν ότι τα ιδιωτικά ιατρία, δηλαδή τα μικροβιολογικά που ή οι αιματολόγοι ιδιωτικοί, δεν μας αναλαμβάνουν συγκεκριμένη εξέταση. Δεν ξέρουμε που θα πηγαίνουμε. Δηλαδή είμαστε στον αέρα αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να έχεις και αιματολόγο για να κάνει την αξιολόγηση της τιμής που θα βγει για να προχωρήσει μετά στη δόση του φαρμάκου. Αυτό που ζητούν είναι να συνεχιστεί η λειτουργία του ιατρείου Πίξης με τους ίδιους να είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους το επόμενο χρονικό διάστημα.